Συνειρμικά πηγαίνω στο ΙΕΚ Καπαστάντης και θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας μία προσωπική φωτογραφία με τον κύριο Θόδωρα Καλαθάκη. Είναι μια μεγάλη αδυναμία μου και ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία κάνει όχι μόνο σε εμάς, για όλα αυτά τα οποία προσφέρει σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος, ξέρω ότι τώρα αν μας βλέπει, ξέρω ότι θα πει, μα τι λέει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Μου επιτρέπεις? Εννοείται, μα. Ακούστε με λίγο τώρα. Φίλοι τηλεθέατες, θέλω την προσοχή σας. Εγώ, ξέρετε ότι λέω πράγματα από την καρδιά μου. Ελπίζω να το ξέρετε ή τουλάχιστον να το αισθάνεστε και να το νιώθετε. Με κάποιους ανθρώπους όμως, πραγματικά, νιώθεις ότι τους ήξερες χρόνια, νιώθεις ότι είναι δικοί σου άνθρωποι, νιώθεις, ακόμα και αν δεν σε συνδέουν δεσμοί αίματος, δηλαδή δεν είσαι συγγενής. Ωστόσο, αισθάνεσαι μέλος μιας μεγάλης οικογένειας. Όταν μιλάμε για την οικογένεια της Καπαστάντης και όταν μιλάμε για την οικογένεια Καλαθάκη, το μόνο πράγμα που έρχεται απευθείας στο μυαλό είναι αγάπη. Είναι αγάπη, είναι γενναιοδορία, είναι πλήθος καλοσυνάτων συναισθημάτων που γεννιόνται μέσα μας και που φυσικά οι ίδιοι τους, όλα τα μέλη και με τον πρωταρχικό ρόλο στον κύριο Καλαθάκη, να ρέουν αβίαστα. Όχι μόνο τώρα τις γιορτές, για κάθε μέρα. Είναι από τους ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ, που χαίρομαι που έχω συναντήσει, χαίρομαι που γνωρίζω και χαίρομαι που εγκάρδια με αγκαλιάζουν, είναι εκεί για μένα και όχι μόνο για μένα, είναι εκεί για να βοηθήσουν και να στηρίξουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα δίνουν για εμάς, για τη φροντίδα τους, για εμένα προσωπικά και την οικογένειά μου και τους φίλους και τους συνεργάτες, γιατί τους εντάσσω μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια και για τις πλουσιοπάροχες παροχές και τα εδέσματα και τα γεύματα και όλη αυτή την αγάπη, γιατί μας υποδέχθηκαν με πολύ πολύ μεγάλη προθυμία στον ανακαινισμένο χώρο τους, που ειλικρινά δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια, όμως ξέρω ότι σύντομα θα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας εικόνες μέσα από την εκπομπή μας, γιατί εμείς και ποδαρικό με την Καπαστάντης κάνουμε και με καλούς ανθρώπους θέλουμε ποδαρικά και εδώ μέσα μπαίνουν μόνο καλοί άνθρωποι. Θα δείτε λοιπόν ότι και τις γιορτές αυτές, τις παραμονές τουλάχιστον, θα τις περάσουμε με πολύ ωραίες γεύσεις, με πολύ ωραίες εικόνες και φυσικά με την υπογραφή της οικογένειας Καλαθάκη. Αυτά είναι στιγμιότυπα από τις στιγμές που εμείς είχαμε τη χαρά να περάσουμε μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς και φυσικά όλη την ομάδα της Καπαστάντης που με περίσσια αγάπης, ευγένειας, σεμνότητας και φυσικά ταλέντου ήταν εκεί για να μας επιμεληθούν ένα μενού. Τι να σας λέω τώρα, τι να σας περιγράφω εγώ, ήταν το κάτι άλλο. Είναι όμως εκεί και χρόνια τώρα δίνουν το δυναμικό παρόν, δημιουργώντας και σχηματίζοντας προσωπικότητες, ανθρώπινες προσωπικότητες επαγγελματιών, οι οποίοι διαπρέπουν σε όλους τους τομείς. Στους τομείς που πραγματικά για κάποιους φαντάζουν όνειρο. Όμως είναι πραγματικότητα και τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα. Και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα, κύριε Θόδωρα Καλαθάκη και την οικογένειά σας. Και τη βιολογική και την οικογένεια που έχει προκύψει με τους σπουδαστές. Αυτό ήθελα εγώ να πω για να ξεκινήσω με πολύ συνέστημα την ημέρα αυτή και να ξεκινήσω όπως πάντα θέλω να ξεκινώ τις ημέρες μας και τις τηλεοπτικές δηλαδή συναντήσεις τις δικές μας, γιατί έρχεστε στο σπίτι μας. Μπαίνουμε στο σπίτι σας και αισθανόμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Μακάρι η τηλεόραση να είχαμε τη δύναμη να σας αγγίξω, τουλάχιστον με τις ψυχές μας και με τις καρδιές μας, να είμαστε πάντοτε τόσο κοντά και τις γιορτινές ημέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και να δίνετε απλόχερα και η ζωή θα σας το επιστρέψει. Αυτό με έμαθε αυτός ο άνθρωπος και πολλά άλλα.